Το 2005 ένας νεαρός φοιτητής, περίπου 21 χρονών, ο Άλεξ Τιού, ήταν φοιτητής στο Wiltshire της Αγγλίας, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τις σπουδές του, είχε την εξής ιδέα. Σκέφτηκε να αγοράσει ένα domain, το οποίο το ονόμασε Million Dollar Homepage, και να το χωρίσει σε πάρα πολύ μικρά τετραγωνάκια, σε πάρα πολύ μικρά blog, τα οποία θα ήταν 10x10 pixel, τα οποία μετά θα τα πουλούσε σε εταιρείες που θα θέλουν να διαφημιστούν. Ουσιαστικά αυτό το μονοσέλιδο website θα είχε πάρα πολλές μικρές διαφημισούλες που κάθε τετραγωνάκι πάνω θα είχε ένα link. Η ιδέα αυτή, που αρχικά, ας πούμε, εγώ αν την άκουγα, δεν θα μου φαινόταν πολύ έξυπνη ιδέα, δεν φαινόταν κάτι που θα πιάσει, τελικά είχε το εξής αποτέλεσμα. Δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλος δώρος για αυτή τη σελίδα. Ως εκ τούτου δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλο traffic, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση χρηστών του ίντερνετ που πηγαίνουν να δουν αυτή τη σελίδα, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλοί κλικ σε αυτά τα τετραγωνάκια, με αποτέλεσμα αυτά τα τετραγωνάκια να δημιουργούν πολύ μεγάλη κίνηση στα site που διαφημίζονταν, με αποτέλεσμα το κάθε τετραγωνάκι να αποκτήσει μεγάλη αξία. Οπότε αυτός μπόρεσε και πούλησε το κάθε τετραγωνάκι για 100 δολάρια. Μια σελίδα τέτοια είχε 10.000 τετραγωνάκια, με αποτέλεσμα αυτός, όταν κατάφερε να γεμίσει αυτή τη σελίδα, έτσι ήταν η σελίδα άδεια, και, τέλος πάντων, όταν αυτός κατάφερε να πουλήσει όλα αυτά τα τετραγωνάκια, επειδή είναι 10.000 τετραγωνάκια επί 100 δολάρια το καθένα, εισέπραξε 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Οπότε αυτός από αυτό το domain κερδίζει 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Αυτά που λέμε τώρα μπορείτε να τα ψάξετε και στη Wikipedia. Λέει ουσιαστικά λίγο πιο αναλυτικά αυτά που σας είπα από τώρα. Οπότε αυτός, ναι, μπράβο. Έτσι είναι η σελίδα σήμερα. Δηλαδή έτσι ήταν η σελίδα όταν τον πρωτοδημιούργησε, τη χώρισε πολύ μικρά blog και αυτή είναι η σελίδα που υπάρχει σήμερα, του Million Dollar Homepage. Αυτό είναι το πρώτο εισαγωγικό κομμάτι. Ποιες δύο βιομηχανίες τζιράρουν πάνω από 520 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο? Είναι η βιομηχανία των λεγόμενων home-based businesses, που είναι οι άμεσες πωλήσεις και το MLM, το network marketing κλπ. Και η online διαφήμιση. Η online διαφήμιση είναι ένας τεράστιος χώρος, ο οποίος κάθε χρόνο αυξάνεται 25%. Τα χρήματα που ξοδεύονται σε online διαφήμιση τα τελευταία 5 χρόνια, και οι ειδικοί προβλέπουν ότι το ίδιο θα συμβαίνει και τα επόμενα 5-10 χρόνια, αυξάνει κάθε χρόνο κατά 25%. Οπότε αυτό που θα δούμε συνδυάζει τους δύο χώρους του MLM, του home-based business, και της online διαφήμισης. Και δίνουν σε εμάς μια ρεαλιστική πιθανότητα να αντλήσουμε χρήματα, να δημιουργήσουμε κέρδος από αυτούς τους δύο χώρους και από αυτό το τεράστιο τζίρο που δημιουργείται. Αυτό για το οποίο μιλάμε δεν έχει ανταγωνισμό, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο και δεν κοντάρεται και με οποιοδήποτε πρόγραμμα δουλεύετε. Αντιθέτως, μάλιστα, ενδέχεται να το βοηθήσει κιόλας, γιατί ουσιαστικά το προϊόν εδώ πέρα είναι η διαφήμιση. Όσον αφορά το Million Dollar Homepage, παρόλο που ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, προφανώς αποδείχτηκε αυτό, όσον αφορά το traffic που έχει, όσον αφορά τη διαφήμιση που δίνει και τα hits που δίνει στα διάφορα site, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το traffic που δημιουργείται δεν είναι στοχευμένο. Δηλαδή, σε αυτή τη σελίδα διαφημίζονται από καταστήματα με ρούχα, μέχρι online καζίνο, μέχρι dating services, μέχρι ό,τι να είναι. Επειδή οι διαφημισούλες είναι τόσο μικρές, όταν κάποιος πάει και κάνει κλικ σε ένα blog, δεν ξέρει ουσιαστικά που κάνει κλικ, δεν ξέρει τι θα του βγει. Με αποτέλεσμα, μια κοπέλα, ας πούμε, που ψάχνει για παπούτσια, να μπορεί να βρεθεί σε ένα online dating site, ας πούμε, που δεν την ενδιαφέρει, ή κάποιος, ξέρω εγώ, ή ένας άντρας που ψάχνει για καζίνο, να πάει σε ένα μαγαζί με γυναικεία παπούτσια. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα του Million Dollar Homepage. Αν κατάφερε να έχει στοχευμένο traffic, προφανώς τα blog αυτά θα κοστίζουν πολύ περισσότερο. Οι άνθρωποι που επισκέπτονται αυτή τη σελίδα δεν έχουν συγκεκριμένο προφίλ, και ως εκ τούτου τα κλικ που κάνουν πολλές φορές οδηγούν σε σελίδες άσχετες με τα ενδιαφέροντά τους. Το α και το μέγα στο ίντερνετ είναι το traffic, η κίνηση που δημιουργείται προφανώς, όμως το στοχευμένο traffic είναι προφανώς πολύ καλύτερο. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται alexa.com. Αυτό το site μετράει την επισκεψιμότητα των διαφόρων site και το ranking, το πόσο ψηλά βρίσκονται, το αν είναι κάποιο πρώτο σε επισκεψιμότητα, δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ. Οπότε, αν κάποιο πληκτρολογήσει Google, το Google βγαίνει ουσιαστικά δεύτερο σε επισκεψιμότητα στον κόσμο και πρώτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Facebook, απ' την άλλη, βγαίνει και αυτό πρώτο παγκόσμια και δεύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αν βάλουμε το Million Dollar Homepage, βγαίνει 47.938. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ένα site που είναι ίσα ίσα στις πρώτες 50.000, έχει τεράστια αξία. Γιατί τα site που υπάρχουν στον κόσμο είναι δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια. Οπότε ακόμα και ένα site, δηλαδή το Million Dollar Homepage που καταφέρει να δημιουργεί τόσο, τόσο μεγάλο εισόδημα για αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι ας πούμε στα πρώτα 10 ή στα πρώτα 100, είναι στις, πρώτες, είναι στις παρυφές των 50.000. Παρ' όλα αυτά, στο ίντερνετ το 50.000 είναι πάρα πάρα πολύ καλό νούμερο. Αν βάλουμε την Amway που είναι ας πούμε η γιαγιά του δικτυακού marketing, η μεγαλύτερη εταιρεία, βρίσκεται στη θέση 8.650. Αν δούμε τη... Παρ' όλα αυτά όμως, αν συγκρίνουμε την Amway με τη Stifort, η Stifort βγαίνει στις 7.516. Για ποιο λόγο? Καταρχάς είναι και οι δυο πάρα πάρα πολύ ψηλά. Και γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά? Επειδή εξ ορισμού του MLM ανακατεύει πάρα πάρα πολύ κόσμο και όταν η Amway που έχει κάποια εκατομμύρια δικτυωτές σε όλο τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στο site της και ως εκ τούτου αυξάνει η επισκεψιμότητά της. Η Stifort, και που δεν λόγω τώρα δεν συγκρίνω την Amway με τη Stifort, προφανώς η Amway είναι δραματικά μεγαλύτερη εταιρεία, αλλά πώς είναι δυνατόν η Stifort να ξεπερνάει σε επισκεψιμότητα την Amway? Είναι επειδή η Amway είναι το παραδοσιακό δικτυακό marketing, το παραδοσιακό MLM, ενώ η Stifort κάνει internet marketing, κάνει online δικτυακό marketing. Οπότε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη Stifort και με άλλα παρόμοια προγράμματα internet marketing έχουν συχνάζουν πολύ περισσότερο στο internet. Και έτσι λιγότεροι, πολύ λιγότεροι δικτυωτές επισκέπτονται πιο συχνά και στέλνουν και πολύ περισσότερο κόσμο στο site αυτής της εταιρείας. Πάντως και το 8.500 και το 7.500 είναι γιγάντιο νούμερο, έτσι. Αν δούμε ότι η Herbalife βγαίνει γύρω στις 28.000 κάτι, που πάλι όλα αυτά, θυμηθείτε, όλα αυτά είναι πάνω από το Million Dollar Homepage, έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο όλα αυτά. Και αν δούμε το Banner Brokers, που ρώτησε πριν και ο Μάριος νομίζω, είναι παγκόσμια στη θέση 476, που είναι μια γιγάντια θέση, που πάλι το Banner Brokers πουλάει και αυτό traffic και είναι και αυτό internet marketing, έτσι, δεν είναι κλασικό δικτυακό marketing. Αυτό το πράγμα γιατί συμβαίνει? Γιατί το internet marketing και το online δικτυακό marketing έχει τεράστια δύναμη. Γιατί υπάρχει μια έννοια του να γίνει κάτι viral. Viral τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα link ή μια φρασούλα ή ένα άρθρο κάτι μεταφέρεται από, όχι από στόμα σε στόμα, από laptop σε laptop και με την ταχύτητα του ίντερνετ μέσα σε τρομερά μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να επισκεφτούν το συγκεκριμένο άρθρο ή το συγκεκριμένο site δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων μέσα σε τρομερά μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε το internet marketing και το online δικτυακό marketing έχει τεράστια δύναμη. Αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι ένα δίκτυο, ένα MLM, το προϊόν του οποίου είναι τα blogs. Είναι τα διαφημιστικά blogs. Ουσιαστικά μιλάμε για σελίδες παρόμοιες με το Million Dollar Homepage, χωρισμένες σε μικρά τετραγωνάκια και το προϊόν του δικτύου αυτού είναι το κάθε ένα από αυτά τα blog. Το τεράστιο πλεονέκτημα που υπάρχει στις συγκεκριμένες σελίδες είναι πρώτον ότι το traffic θα είναι στοχευμένο, γιατί προφανώς στην αρχή οι άνθρωποι που θα πηγαίνουν σε αυτές τις σελίδες θα είναι εξ ορισμού δικτυωτές, αφού αυτό το πράγμα είναι ένα δίκτυο από μόνο του. Και το δεύτερο είναι ότι από τη φύση τους οι δικτυωτές είναι άνθρωποι που ψάχνουν, είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ψάχνουν για διάφορες ευκαιρίες. Οπότε είναι ένα target group το οποίο πηγαίνει και κλικάρει, όπως θα δούμε μετά αυτές τις διαφημίσεις. Οπότε έχουμε μια τέτοια σελίδα. Κάθε ένα από αυτά τα blog, που είναι, δεν είναι 10x10 στη συγκεκριμένη σελίδα, θα είναι περίπου 15x15. Κάθε ένα από αυτά είναι προς πώληση και είναι το προϊόν του δικτύου. Οπότε έχουμε ένα δίκτυο, το προϊόν του οποίου είναι τα blog. Η τιμή του κάθε blog δεν είναι 100 δολάρια, όπως ήταν στο Million Dollar Homepage, είναι 35 δολάρια. Οπότε με 35 δολάρια κάποιος αγοράζει ένα blog, βάζει σε αυτό το μικρό blog ό,τι φωτογραφία θέλει και οδηγεί αυτό το site, αυτό το link, όταν κάποιος κάνει κλικ σε αυτό το τετραγωνάκι, το πηγαίνουμε εμείς όποιο site θέλουμε. Είναι δεκτά όλα τα site εκτός από κάποια ακραία προφανή που είναι δυνατό να επιτραπούν. Αλλά κατά τα άλλα μπορεί να διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Οπότε κάθε blog 35 δολαρίων έχει διάρκεια ζωής ένα χρόνο, που σημαίνει ότι μένει στον πίνακα για ένα χρόνο και διαφημίζει ό,τι θέλουμε. Όσοι από εμάς, εκτός από αφήνει πελάτες,
θέλουμε να είμαστε και, και active affiliates, δηλαδή να κερδίζουμε χρήματα και να έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά όσοι θέλουμε να είμαστε δικτυωτές σε αυτή την εταιρεία, είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε ένα extra block κάθε μήνα στην προνομιακή τιμή όμως των 25 δολαρίων. Οπότε, ένας affiliate ουσιαστικά ξεκινάει δίνοντας 35 δολάρια και αποκτάει ένα τετραγωνάκι για ένα χρόνο, τον επόμενο μήνα θα δώσει άλλοι 25 δολάρια, με τα οποία θα αγοράσει άλλο ένα τετραγωνάκι, το οποίο πάλι θα μείνει για άλλο ένα χρόνο από τη στιγμή που το αγόρασε. Τον επόμενο μήνα το ίδιο, τον επόμενο το ίδιο και το καθεξής. Αν κάποια στιγμή κάποιος, μετά από 2-3 μήνες, αποφασίσει να σταματήσει, το πρώτο μπλοκ που αγόρασε θα μείνει για ένα χρόνο, το δεύτερο μπλοκ που αγόρασε θα μείνει για ένα χρόνο από τη μέρα που το αγόρασε και το καθεξής. Και μετά θα φύγει το μπλοκ και τελείωσε η υπόθεση. Ουσιαστικά, όταν κάποιος όμως σταματήσει να αγοράζει τον μπλοκ των 25 δολαρίων, χάνει τις προμήθειές του και χάνει και τη θέση του στο Matrix, θα δούμε μετά. Ουσιαστικά αυτό που θα γίνει, ή αυτό που γίνεται μάλλον, είναι το στήσιμο μιας πλατφόρμας η οποία ως επιτοπλίστων θα διαφημίζει προϊόντα που ενδιαφέρουν δικτυωτές. Εκτός από τη διαφήμιση αυτή καθ' αυτή της εταιρείας, γιατί η ίδια η εταιρεία θα κοιτάει να δημιουργεί traffic σε αυτά τα panel που θα έχει, ούτως ώστε να γίνονται κλικ στα blog για να αποκτήσουν αυτά τα blog αξία, όλοι εμείς οι δικτυωτές εξ ορισμού θα στέλνουμε άπειρο τεράστιο traffic σε αυτές τις σελίδες, μόνο και μόνο εξαιτίας της προσπάθειάς μας να χτίσουμε δίκτυο, μόνο και μόνο εξαιτίας της προσπάθειάς μας να συστήσουμε κόσμο. Που αυτό το πράγμα από μόνο του είναι αρκετά δυνατό, ώστε να κάνει αυτό το site viral. Να το γνωρίσει πάρα πολλοί κόσμος, μόνο και μόνο από την προσπάθεια που θα κάνουμε να του δείξουμε την εταιρεία για την οποία μιλάμε. Και αυτό το πράγμα, ναι, και αυτό το πράγμα το να γίνει κάτι viral, όπως είδαμε και πριν στις διαφάνειες, γίνεται ήδη με πάρα πολλές εταιρείες online δικτυακού marketing. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν μια τάση να ξεπερνάνε το νούμερο των 50.000 που είδαμε πάρα πολύ εύκολα. Οπότε το προϊόν μας είναι τα διαφημιστικά blogs, άρα το προϊόν είναι η διαφήμιση, το traffic. Οπότε είμαστε και έχουμε ένα MLM που πουλάει traffic. Στην Ελλάδα τώρα, σίγουρα αν βγούμε στον δρόμο και πούμε στον κόσμο ότι έχουμε μια εταιρεία που πουλάει traffic στο ίντερνετ, δεν θα μας καταλάβουν ή θα μας παρεξηγήσουν. Αλλά στο εξωτερικό, που έχουν αρχίσει να ασχολούνται πολύ περισσότερο από εμάς με το internet marketing, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν το χορταίνει ο κόσμος. Γιατί το να έχει κάποιος τη δυνατότητα να προσεγγίζει, να έχει πολλά κλικ από το target group του, είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιμο. Και επειδή στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το internet marketing, είναι ένα προϊόν το οποίο έχει τεράστια αξία. Τώρα, πώς κερδίζουμε χρήματα από αυτό το πράγμα, αρκετά με την εισαγωγή. Υπάρχουν 11 διαφορετικά bonus, κάποια θα αναλύσουμε περισσότερο, κάποια λιγότερο. Το πρώτο είναι το bonus λιανικής, δηλαδή ένας affiliate έχει το δικαίωμα να πουλήσει ένα blog 35 δολαρίων, κερδίζει αμέσως το 40%, ο upline του κερδίζει το 10%, upline του άλλο 10%. Τώρα, κανένας που δεν είμαι σίγουρος δεν έχει έρθει για να πουλήσει blog σε τη μηλιανική, οπότε το ξεπερνάω αυτό χωρίς άλλες διευκρινήσεις. Το δεύτερο είναι το fast start bonus. Δηλαδή, για κάθε άνθρωπο που εισάγεται, ο οποίος για να ξεκινήσει δίνει 35 δολάρια, εσείς κερδίζετε 3 δολάρια. Ο upline σας κερδίζει 1 δολάριο και ο upline του κερδίζει άλλο 1 δολάριο. Αλλά εδώ μια διευκρίνηση. Αυτά τα 3 δολάρια, το 1 και 1 δολάριο, είναι ένα blog. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα εγώ, που όταν ξεκινήσαμε, και αρκετοί από την ομάδα μου, όταν ξεκινήσαμε πήραμε 15 blog κατευθείαν. Όταν εγώ αγόρασα 15 blog, ο apply μου, που με εισήγαγε, δεν κέρδισε 3 δολάρια, κέρδισε 45 δολάρια, έτσι, 15 επί 3. Λοιπόν, και εδώ τώρα είναι το ενδιαφέρον, και εδώ πέρα αξίζει λίγο προσοχή. Το τρίτο bonus είναι το gold matrix, ας πούμε. Στο Gold Matrix γίνεται το εξής. Είναι ένα Matrix στο οποίο τοποθετούνται τα άτομα με τη σειρά που εισάγονται, όχι όμως από τον apply τους ή από τη γραμμή αναδοχής τους, τοποθετούνται με βάση το πώς εισάγονται την εταιρεία. Αυτό το Matrix είναι ένα Matrix 3x8 και γεμίζει από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά, ανάλογα με το πότε εισάγεται κάποιος στην εταιρεία παγκόσμια, που σημαίνει ότι στο blog μας, δίπλα από το blog μας και κάτω από το blog μας, υπάρχουν και blog που πουλήθηκαν ή αγοράστηκαν από ανθρώπους που δεν έχουν καμιά σχέση με εμάς, από ανθρώπους που είναι από όλο τον κόσμο. Που δεν εισάγαμε εμείς,
που δεν εισήγαγε η ομάδα μας, που δεν εισήγαγε ο Applied μας. Ειδικά τώρα που είμαστε στην αρχή και όλοι όσοι παρακολουθούμε αυτό το webinar, είτε ζωντανά είτε μαγνητοσκοπημένο, βλέπουμε αυτή την εταιρεία στις πρώτες μέρες ή στους πρώτους μήνες λειτουργίας της. Προφανώς αυτό το matrix, όσο πουλούνται και αγοράζονται τα blog, αυτό το matrix θα μεγαλώνει. Στους ανθρώπους που ξεκινάμε νωρίς, τις πρώτες μέρες ή τους πρώτους μήνες, δημιουργεί αυτό το matrix ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ότι πολύ σύντομα ελπίζουμε ότι αρκετά blog θα τοποθετούνται από κάτω μας. Αυτό το bonus πληρώνει ως εξής. Για κάθε 3 blog που τοποθετούνται από κάτω μας, κερδίζουμε 10 λεπτά το blog. Για τα επόμενα το ίδιο, για τα επόμενα το ίδιο, είναι ένα matrix 3x8, δηλαδή 3, 9, 27, 81. Από τα 729 blog, από το 6ο επίπεδο και μετά, κερδίζουμε 30 λεπτά, στο 7ο επίπεδο 1 δολάριο και στο 8ο επίπεδο 1,20 δολάρια. Το maximum εισόδημα που μπορεί να δημιουργήσει ένα blog είναι 10.315 δολάρια. Και εδώ άλλη μια διευκρίνηση. Αυτό το εισόδημα που βλέπουμε το κερδίζει κάθε blog που έχουμε αγοράσει εμείς. Που σημαίνει ότι αν εμείς ξεκινήσουμε αγοράζοντας 2 ή 3 blog και ούτω καθεξής, θα έχουμε 2 ή 3 blog που θα παράγουν αυτό το εισόδημα. Ότι ανάλογα με το ότι κάθε blog που έχουμε είναι σαν να είναι ένα διαφορετικό ανθρωπάκι που κερδίζει και αυτό το εισόδημα. Και το 10.000 που βλέπουμε είναι το maximum εισόδημα που μπορεί να δημιουργήσει το κάθε ένα blog. Ο τέταρτος τρόπος πληρωμής είναι το Platinum Bonus, το Platinum Matrix. Το Platinum Matrix δεν είναι 3x8, είναι 3x9 και πάλι τοποθετούνται blocks και όχι άτομα. Τοποθετούνται εκεί τα blocks πάλι των 35 δολαρίων. Πάλι ακριβώς με την ίδια λογική, 3, 9, 27 και το καθεξής, αλλά σε αυτό το Matrix τοποθετούνται μόνο τα block που προέρχονται από εγγραφές μελών που κάνουμε εμείς ή από εγγραφές μελών που κάνουν οι απλά μας. Οπότε αυτό δεν είναι συνολικό εταιρικό. Είναι ποιοι από κάτω σας βρίσκονται τα blog, τα blog των 35 δολαρίων που αγοράστηκαν από τους ανθρώπους σας, από εσάς, και κάποια blog πέφτουν από τους upline σας, από τη γραμμή αναδοχής σας. Αυτό το bonus, αυτό το matrix προφανώς πληρώνει πολύ καλύτερα αφού βγαίνει από τη δικιά μας, ας πούμε, δουλειά, από τη δουλειά της ομάδας. Οπότε στα πρώτα επίπεδα, στα πρώτα δύο επίπεδα είναι 25 δολάρια το κάθε blog. Από το τρίτο επίπεδο και μετά είναι ένα δολάριο, αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αν έχετε σχέση, πολλοί από εσάς έχετε σχέση με Matrix, είναι τεράστιο το ένα δολάριο. Με αποτέλεσμα το maximum που μπορεί, το maximum εισοδήματος που δίνει το κάθε blog πάλι σε αυτό το Matrix είναι 29.514 δολάρια. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, το maximum εισοδήματος που μπορεί να παράγει το κάθε blog. Και εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται να διευκρινίσω ότι είναι ένα ιδανικό, τέλειο ιδανικό σενάριο που είναι τρομερά δύσκολο να γίνει. Με 35 δολάρια κάποιος θα κερδίσει 40.000, αυτό δεν χρειάζεται να το διευκρινίσουμε. Απλώς είναι το maximum που μπορεί να δώσει. Εμείς οι άνθρωποι που ξεκινάμε στην αρχή, σίγουρα έχουμε μεγάλες πιθανότητες, αυξημένες, πολύ μεγάλες πιθανότητες σε σχέση με τους ανθρώπους που θα ξεκινήσουν και θα αγοράσουν blog 2, 3, 4 χρόνια μετά. Έτσι, γιατί εμείς είμαστε ανθρώπους που το βλέπουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε, στους πρώτους μήνες λειτουργίας του. Πώς τώρα τοποθετούνται τα blog σε αυτά τα δύο matrix? Πώς τοποθετούνται τα blogs, με ποιο τρόπο? Όπως είπαμε, κάποιος μπορεί να ξεκινήσει αγοράζοντας μόνο ένα blog. Κάποιοι όμως που θέλουν για διαφημιστικούς λόγους, ας πούμε, να έχουν πιο ισχυρή παρουσία, μπορούν να αγοράσουν περισσότερα από ένα blog. Μέχρι σήμερα, με τα στοιχεία που έχουμε, θα σας τα δείξω με τα αναλυτικά. Μέχρι σήμερα, μετά από περίπου ένα μήνα λειτουργίας, ο μέσος όρος είναι 4 blog το κάθε άτομο. Κάποιοι θα αγοράσουν 5, 10, 200 και ούτω καθεξής, κάποιοι άλλοι πάρα πολύ αγοράζουν μόνο ένα. Ο μέσος όρος όμως είναι ένα άτομο αγοράζει κατά μέσο όρο 4 blogs. Τα blog αυτά τοποθετούνται ως εξής. Ορίζεται το cut-off day. Το cut-off day τώρα βλέπετε εσείς, ειδικά άμα βλέπετε μαγνητοσκοπημένο αυτό το webinar, πότε είναι. Λογικά είναι η μία-δύο φορές την εβδομάδα. Τα blog αυτά τοποθετεί κάθε νέο μέλος που εισάγεται, τοποθετεί μόνο ένα blog στο Matrix. Τα υπόλοιπα blog που περισσεύουν, δηλαδή αν έχει αγοράσει 10, τοποθετεί ένα blog στο Matrix, τα υπόλοιπα 9 θα τοποθετηθούν αφού τοποθετηθούν όλα τα άτομα που ξεκινήσουν μέχρι το cut-off day. Αν για παράδειγμα το cut-off day είναι Σάββατο και σήμερα είναι Τρίτη. Αν εγώ αγοράσω την Τρίτη 10 blog, δεν θα τοποθετηθούν τα 10 blog στη σειρά στο Matrix, θα τοποθετηθεί ένα blog.
και μετά θα ξεκινήσουν κάποιοι άνθρωποι, 5, 10, 100, 1000, την επόμενη, τη μεθεπόμενη και την παραμεθεπόμενη μέρα μέχρι τη μέρα του cut off day. Θα τοποθετήσω και αυτοί από ένα blog, τα δικά μου blog και όλα τα παρεπανήσια blog που μπορεί να είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες, θα τοποθετηθούν κάτω από τα mail που ξεκίνησαν μέχρι και ένα δευτερόλεπτο πριν το cut off day. Οι άνθρωποι που βλέπετε live αυτό το webinar, το δικό μας cut off day είναι το launch, το οποίο είναι σε μερικές ώρες. Θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά μετά. Θα ερωτήσεις, θα απαντήσεις στο τέλος. Οπότε είπαμε, πρώτα ο κάθε ένας τοποθετεί από ένα blog και στη συνέχεια τοποθετούνται τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα τοποθετούνται μετά το cut off day. Επίσης, κάθε ένας που ξεκινά βλέπει πόσα blog, και θα δούμε και εμείς στη συνέχεια, πόσα blog τον περιμένουν να τοποθετηθούν μετά από εκείνον. Ταυτόχρονα όμως, αποκτάμε και θέση σε άλλο ένα matrix. Το matrix αυτό είναι 2x15 και διαφέρει από τα άλλα δύο matrix. Εδώ πέρα τοποθετούνται τα άτομα. Και εδώ πέρα πληρώνονται προμήθειες από τα 25 δολάρια που δίνουμε μηνιαία. Ουσιαστικά πληρώνονται προμήθειες των 25 δολάρια της μηνιαίας συνδρομής, ας πούμε. Που δεν είναι συνδρομή, είναι προϊόν γιατί αγοράζουμε ένα blog. Το matrix αυτό πώς πηγαίνει. Πάλι σε αυτό το matrix τοποθετούνται από κάτω σας οι άνθρωποι που εισάγετε εσείς, οι δικοί τους άνθρωποι, και οι άνθρωποι που εισάγει ο upline σας. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το πότε κάνουμε την προεγγραφή μας. Όχι με βάση το πότε τελικά πληρώνουμε, μέχρι το cut off day. Οπότε είναι το 2x15 σημαίνει ότι στην πρώτη γραμμή υπάρχουν 2 άτομα, στην επόμενη 4, 8, 16 και το καθεξής. Εδώ πέρα το εισόδημα που προκύπτει δεν είναι FAPAX ανά άτομο, όπως ήταν στα blog, που ήταν το maximum 10.000, 30.000 και συνολικά 40.000. Εδώ πέρα μιλάμε για μηνιαίο εισόδημα. Οπότε πάλι, στο ακραίο ιδανικό σενάριο που ένα matrix γεμίσει πλήρως, αποδίδει 63.411,5 ευρώ ανά άτομο. Το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο, έτσι. Αλλά και πάλι οι προμήθειες που δίνονται εδώ πέρα, ειδικά μετά το τρίτο επίπεδο, που στα πρώτα τρία επίπεδα είναι ελάχιστα άτομα, έτσι, 14 άτομα, είναι πάρα πολύ μεγάλες για κάτι του οποίου η συνδρομή είναι λιγότερα από 20 ευρώ το μήνα. Έτσι, είναι 25 δολάρια το μήνα. Το οποίο δίνει και πάρα πολύ καλή διαφήμιση, που αν διαφημίζουμε κάτι μπορούμε να βγάλουμε και τα εξοδά μας αρκετά εύκολα. Έτσι, οπότε, επαναλαμβάνω, σε αυτό το matrix τοποθετούνται άτομα, δεν τοποθετούνται blog και τοποθετούνται όσοι πληρώνουν τα 25 δολάρια κάθε μήνα. Οι άνθρωποι που σταματάνε να πληρώνουν τα 25 δολάρια κάθε μήνα, ουσιαστικά απομακρύνονται από αυτό το matrix. Χάνουν τη θέση τους και μπαίνει κάποιος άλλος στη θέση τους. Επίσης, χάνουν και το δικαίωμα να κερδίζουν προμήθειες από τα προηγούμενα δύο bonus. Από τα προηγούμενα δύο matrix. Λοιπόν, το πέμπτο τώρα είναι το matching bonus. Και εδώ πέρα προτείνουμε να δώσουμε τεράστια προσοχή. Γιατί τις προηγούμενες φορές δεν είχα τόσο προσοχή σε αυτό. Κάτσα και τυπολόγησα τώρα. Το matching bonus πάει ως εξής. Για κάθε μέλος που έχουμε εισάγει εμείς, για κάθε μέλος που έχουμε συστήσει εμείς, κερδίζουμε σε πρώτη φάση το 20% των χρημάτων που κερδίζει εκείνος. Δηλαδή, έχω εισάγει εγώ κάποιον, ο οποίος έχει αγοράσει, ας πούμε, 3-4 blog. Αν αυτός από το χρυσό matrix κερδίζει, ας πούμε, το μήνα ένα χι ποσό, εγώ θα παίρνω έξτρα από τα χρήματα που παίρνω το 20% των χρημάτων από το χρυσό matrix. Ακριβώς το ίδιο θα γίνεται και για το πλατινένιο matrix για κάθε ένα από τα blog που έχει. Όσα περισσότερα blog, εγώ θα παίρνω το 20% για κάθε διαφορετικό blog που έχει αγοράσει αυτός ο άνθρωπος. Και αν μετά από καιρό, διότι η διαφήμιση του πηγαίνει και πάει και αγοράσει 20-30% και όλα αυτά παράγουν ένα μικρό εισόδημα, εγώ θα παίρνω το 20% από κάθε ένα από αυτά τα blog. Επίσης, θα παίρνουμε για τους ανθρώπους που εισάγουμε εμείς και το 20% των χρημάτων που κερδίζουν από το Matrix. Αν κάποιος ξεκινήσει αγοράζοντας πάνω από ένα blog των 35 δολαρίων, αν κάποιος αγοράσει 10, 15, 20, πάλι κάθε μήνα για να παραμένει ενεργός πρέπει να αγοράσει μίνιμουμ ένα blog. Δεν είναι δηλαδή ότι αν κάποιος αγοράσει 10 ή 15 blog των 35 δολαρίων θα πρέπει να αγοράσει και 10, 15 blog των 25 δολαρίων κάθε μήνα. Το διευκρινίζω αυτό σε περίπτωση που αναρωτιέται κάποιος. Το 7ο bonus είναι το diamond bonus, το οποίο είναι 25 έξτρα λεπτά για κάθε blog. Diamond με απλά λόγια είναι το εξής, ότι αν κάποιος έχει εισάγει προσωπικά 20 άτομα, ονομάζεται beekeeper. Αν έχεις 5 τέτοιους, είσαι diamond. Δεν είναι κάτι τρομερό δηλαδή αυτό. Οπότε για κάθε blog που πουλιέται στην ομάδα σου παίρνεις 25 έξτρα λεπτά. Αν αυτά τα άτομα έχουν πάρα πολλά, αυτό το bonus γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Επίσης, σαν diamond,
και μοιράζεσαι με τους άλλους που είναι diamond και πάνω, το 1% του συνολικού τζίρου, όχι των κερδών, του συνολικού τζίρου της εταιρείας κάθε μήνα, το οποίο και αυτό ενδέχεται να είναι τεράστιο, όσο μεγαλώνει η εταιρεία, θα μεγαλώνει και αυτό. Και επίσης, οι 10 πρώτοι κάθε μήνα που θα βρίσκονται στο leaderboard, που θα έχουν κάνει τις περισσότερες προσωπικές εγγραφές, και σίγουρα αρκετοί εδώ πέρα έχουν τέτοιες προοπτικές και τέτοιες δυνατότητες, μοιράζονται μεταξύ τους το 0,5% του συνολικού τζίρου της εταιρείας εκείνο το μήνα. Και όπως είπαμε ότι beekeeper είναι κάποιος που έχει 20 εγγραφές, diamond γίνεται κάποιος που έχει 5 beekeepers. Δηλαδή πρέπει να έχει 5 άτομα με 20 εγγραφές ο καθένας. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο. Δεν κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχουν και κάποια bonus FA packs που μην τα αναλύσω τώρα. Όταν κάποιος γίνεται diamond και δίνει $500, με γίνει double diamond που σημαίνει τώρα έχει 3 diamond από κάτω, παίρνει $2,000 και ούτω καθεξής. Αυτά όλα τα βλέπετε και στο site αφού κάνετε την προγραφή. Λοιπόν, το 11ο bonus ενδέχεται να είναι και το σημαντικότερο. Και σίγουρα το πιο έξυπνο κατά τη γνώμη μου. Το 20% των χρημάτων που βγαίνουμε να κερδίσουμε, δηλαδή λέγαμε τώρα, το maximum εισόδημα είναι $60,000, το maximum εισόδημα είναι $10,000. Το 20% αυτών των κερδών θα πληρώνεται σε buzz bucks, έτσι τα λένε. Δεν θα πληρώνεται σε κανονικά χρήματα, δεν θα πληρώνεται σε δολάρια. Θα πληρώνεται σε ένα νόμισμα το οποίο θα μπορεί να αγοράσει μπλοκ. Οπότε ουσιαστικά, πάντα στις εταιρείες που ξεκινά νωρίς, δεν λέμε ότι οι άνθρωποι που βγάζουν τα περισσότερα χρήματα υψηλά, ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι, γιατί σίγουρα από αυτό το δίκτυο θα υπάρξουν άνθρωποι από τους πρώτους μήνες της λειτουργίας που θα βγάλουν τεράστια χρήματα, έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα όλοι. Το 20% των προμηθειών που θα κερδίζουν θα αγοράζονται σε blocks τα οποία θα τοποθετούνται κάτω από εμάς κάθε μήνα στο χρυσό και στο πλατινένιο bonus. Με αυτόν τον τρόπο σίγουρα ενισχύουν τους downline τους, απ' την άλλη εγγυώνται ορμή και ροή. Εγγυώνται ότι αυτά τα matrix δεν θα κολλάνε πρακτικά ποτέ. Δεν γίνεται να λες ποτέ, αλλά αυτό το bonus κάνει τρομερά δύσκολο το να κολλήσουν ειδικά τα πρώτα δύο matrix. Οπότε είπαμε, για να ξεκινήσει κάποιος, η minimum προϋπόθεση είναι να αγοράσει ένα μπλοκ $35, και για να παραμένουμε και να πληρωνόμαστε, η minimum προϋπόθεση είναι η αγορά ενός μπλοκ το μήνα. Επαναλαμβάνω, τονίζω, ότι αν κάποιος ξεκινήσει αγοράζοντας πάνω από ένα μπλοκ, 2, 3, 5, 10, η minimum προϋπόθεση είναι πάλι η αγορά ενός μπλοκ το μήνα, όχι ένα μπλοκ, τα μπλοκ των $25 δεν πατσίζουν τα μπλοκ των $35. Η minimum προϋπόθεση για όλους, ανεξάρτητα με το πόσα μπλοκ έχουμε αγοράσει στην αρχή, είναι $25. Αν κάποια στιγμή σταματήσουμε να πληρώνουμε, αν κάποια στιγμή τελείσουμε να αποχωρήσουμε, η διαφήμισή μας, επαναλαμβάνω, θα μείνει για ένα χρόνο από τη στιγμή που αγοράστηκε. Οι επισκέπτες αυτής της σελίδας, προφανώς, όπως είπαμε, θα είναι δικτυωτές. Μέχρι σήμερα, και εδώ πέρα να πω ότι κάποιοι από εμάς είχαμε ακούσει τα πρώτα webinar που είχαν γίνει, αυτή τη στιγμή, ένα μήνα μετά, λιγότερο από ένα μήνα μετά, λίγες μέρες μετά, γιατί τα blog δεν τοποθετήθηκαν 1η Οκτωβρίου, τοποθετήθηκαν 8 Οκτωβρίου, τα κλικ που έχουν γίνει στους πίνακες πλησιάζουν το 500,000, το οποίο είναι ένα γιγάντιο νούμερο. Τα κλικ αυτά γίνονται από το εξωτερικό. Στο εξωτερικό, η μέση τιμή του κλικ είναι από 0,5 μέχρι 1, ίσως και παραπάνω δολάριο. Οπότε ουσιαστικά μέσα σε λίγες μέρες η διαφήμιση που δημιουργήθηκε κοστίζει ίσως και παραπάνω από 500,000. Είναι ένα τεράστιο νούμερο αυτό, τέλος πάντων. Είναι ένας τεράστιος αριθμός κλικ που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα, όσον αφορά αυτό το δίκτυο, έχει ένα εξαιρετικά καλό και ποιοτικό προϊόν. Με απλά λόγια, αυτό το πράγμα. Το 474,886 ουσιαστικά σημαίνει ότι το προϊόν αυτό του δικτύου είναι εξαιρετικά ποιοτικό και ότι δουλεύει και ότι φέρνει αποτέλεσμα. Οπότε, όσοι από εμάς στην Ελλάδα θέλουμε να επεκτείνουμε την κύρια εταιρεία μας, γιατί σίγουρα οι περισσότεροι που παρακολουθούμε εδώ πέρα ασχολούνται και με κάτι άλλο, όσοι από εμάς θέλουμε να επεκταθούμε στο εξωτερικό, όσοι από εμάς μας ενδιαφέρει να δούνε αυτό που κάνουμε και ξένοι άνθρωποι, όχι μόνο Έλληνες μέσω Ιντερνετ, σίγουρα αυτό το πράγμα είναι για μας. Τις διαφημίσεις μας τις βλέπουν κυρίως δικτυωτές, online marketers και affiliates. Οπότε, επαναλαμβάνω, όσοι από εμάς έχουμε προϊόν ή υπηρεσία το οποίο απευθύνεται σε δικτυωτές, προφανώς αν έχουμε εργαλεία για δικτυωτές ακόμα καλύτερα, το λέω επειδή αυτό είναι το κύριο δίκτυο μου, αλλά σε γενικές γραμμές οτιδήποτε απευθύνεται σε δικτυωτές. Οποιοδήποτε MLM, και αν δείτε
που θα προωθηθείτε όταν κάνετε προγραφή, θα δείτε και αυτούς τους πίνακες για τους οποίους μιλάμε. Πρακτικά είναι δύσκολο πλέον να σκεφτείτε μια εταιρεία που διαφημίζεται εκεί πέρα. Πάρα πολλοί διαιτητές διαφημίζουν την εταιρεία τους σε αυτή τη σελίδα και σε λειτουργεί λιγότερο από ένα. Πρακτικά θα δείτε σχεδόν όλες τις εταιρείες που υπάρχουν. Μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί, έχουν κλειστεί ας πούμε 52.133 blogs. Έχει επιβεβαιωθεί η πληρωμή όμως για 27.987 blogs. Περιμένουν να τοποθετηθούν 12.708 μέλη. Έχει επιβεβαιωθεί η πληρωμή 7.114. Ο λόγος που καθυστέρησε το pre-launch και ο λόγος που καθυστέρησε το launch είναι αυτή η τεράστια διαφορά, ότι επειδή δεν βάλανε αυτοματοποιημένη διαδικασία με κάρτες κλπ. Υπήρξε μεγάλο θέμα με το PayZap. Παρ' όλα αυτά, αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία για μας. Γιατί όσοι περισσότεροι δεν μπουν τώρα, σίγουρα μετά θα μπουν. Οπότε μέχρι σήμερα, αν κοιτάξουμε όσους επιβεβαιωμένα έχουν πληρώσει, έχουν πληρωθεί 27.987 blog. Τα συνολικά πληρωμένα μέλη είναι 7.114. Που σημαίνει, και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας όσους ακούνε ζωντανά, που σημαίνει ότι 20.873 blog θα τοποθετηθούν μετά από τον άνθρωπο που κάνει προγραφή μια ώρα μετά και πληρώσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα με την αναλογία των μελών και των blog ουσιαστικά το κάνει ενώ βιαζόμασταν τις πρώτες μια-δύο-τρεις μέρες, αν κάποιος αυτή τη στιγμή παρακολουθεί και δεν έχει καν κάνει προγραφή, πάλι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσει με μπλοκ από κάτω του. Και πάλι η τοποθέτηση γίνεται με βάση το πότε έγινε η προεγγραφή, όχι με βάση το πότε έγινε η εγγραφή, η πραγματική. Όταν ξεκινεί. Α, κάτι τελευταίο τώρα. Ότι κάθε μέλος και στα τρία μάτριξη, και αυτό που θα πούμε τώρα, ότι προμήθειες δικαιούμαστε χωρίς προϋποθέσεις. Με το που κάποιος καταλαμβάνει τη θέση του, αρχίζουν να μαζεύονται οι προμήθειες γι' αυτόν ανάλογα με το πόσα blog, πόσα μέλη και από κάτω και το καθεξής. Έχουν κάνει όμως το εξής, το οποίο επίσης είναι αρκετά έξυπνο. Προκειμένου κάποιος να εισπράξει τις προμήθειες του, δηλαδή να τις φορτώσει την κάρτα του και να κάνει ανάληψη, πρέπει να έχει εισάγει τουλάχιστον ένα μέλος. Πάρα πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν εδώ πέρα είναι σίγουρο ότι έχουν ομάδα. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Γιατί όταν το δικό μου group μόνο είναι πάνω από 170 άτομα αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι που ξεκινήσαν τις πρώτες μια-δυο μέρες σίγουρα έχουν ομάδα. Οπότε σίγουρα δικαιούνται προμήθειες. Από τη στιγμή που δικαιούνται προμήθειες, κάποια στιγμή σίγουρα θα γράψετε ένα δεύτερο άνθρωπο για να εισπράξετε αυτές τις προμήθειες. Ειδικά λοιπόν οι άνθρωποι που ξεκινήσαν, ίσως θέλετε να σκεφτείτε αυτή την εγγραφή, την πολυπόθητη, την τρομερή. Μήπως θέλετε αυτή την εγγραφή να την κάνετε πριν το launch. Ούτως ώστε αυτή η εγγραφή να τοποθετηθεί στο 7.115 blog και όχι στο 28.988 blog. Έτσι μια σκέψη να πει. Λοιπόν, είπαμε, θυμίζω ότι το Million Dollar Homepage ήταν 47.000 κάτι. Το blog μας όταν ξεκίνησε στο πρώτο webinar που είχαμε κάνει ήταν 300.000. Κάνα δύο εβδομάδες μετά είχε σκαρφαλώσει στις 43.615. Δύο-τρεις μέρες μετά που ξανακάναμε έτσι μια συνάντηση ήμασταν στις 39.877. Σήμερα που ετοίμαζα το webinar έπαθα σοκ γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να δω το Alexa. Έχει ανέβει μέσα σε ένα μήνα στη θέση 12.561. Είναι αρκετά εντυπωσιακό αυτό. Οπότε σκαρφάλωσε μέσα σε 30 μέρες από τη θέση 300.000 στη 12.500. Που σημαίνει ότι αυτό το site έχει τεράστιο traffic, που σημαίνει ότι η διαφήμιση που δίνει είναι εξαιρετικά οικονομική, γιατί από τη στιγμή που κάποιος αγοράζει με 35 δολάρια μια θέση σε ένα site με τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, αν μη τι άλλο, τα 35 δολάρια που δίνει και αυτή η διαφήμιση είναι λίγα, να το πούμε έτσι. Οπότε το προϊόν είναι καλό, άρα ειδικά στο εξωτερικό που θα το εκτιμήσουν θα πουλιέται αρκετά εύκολα και όσο θα περνάει ο καιρός θα ανεβαίνει σε επισκεψιμότητα και η τιμή του 35 δολαρίων δεν θα αλλάζει, το προϊόν θα γίνεται όλο και πιο ελκυστικό για τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για αυτό το προϊόν. Οπότε στην αρχή οι σελίδες ήταν κάπως έτσι, μετά γεμίσανε κι άλλο, κι άλλο, και σήμερα το US Board, το ένα που τράβηξα φωτογραφία, είναι κάπως έτσι. Γενικώς αναπτύσσεται με τρομερά γρήγορο ρυθμό.
Και είναι καλό αυτό. Επίσης, το Blockbus είναι, από ό,τι ξέρω, η μοναδική εταιρεία internet marketing, η οποία στην εκκίνησή της, βασικά πρέπει να είναι η μοναδική στον κόσμο γενικώς, από ό,τι ξέρω. Internet marketing ή κανονικού δικτυακού marketing, που ξεκινάει, γιατί επίσημα ξεκινάει αύριο 5 Δεκάτου, που ξεκινάει στα ελληνικά. Το site αυτό είναι πλήρως μεταφρασμένο στα ελληνικά και όχι με Google μεταφραστή. Έχει πλήρη επαγγελματική μετάφραση. Οι άνθρωποι που θα προεγγράφουμε στο Blockbus θα παίρνουν email πλήρως μεταφρασμένα στα ελληνικά. Το Blockbus αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος μπαίνει στην ελληνική εκδοχή του, φαίνεται ότι είναι μια ελληνική εταιρεία. Οπότε, αν βλέπετε αυτό το webinar μαγνητοσκοπημένο, κάντε κλικ κάτω από αυτό το βίντεο εκεί που λέει προεγγραφή. Θα μπορέσετε να δείτε στο back office που θα δημιουργηθεί πόσα blog σας περιμένουν εσάς μετά την προεγγραφή που έχετε κάνει, πότε είναι το cut of day και το καθεξής. Επίσης θα μπορέσετε να δείτε και όλους αυτούς τους πίνακες και το καθεξής που λέμε τόση ώρα. Όταν προεγγραφείτε, πατώντας join, εκεί που λέει join now, αποκτάτε πριν πληρώσετε τη δυνατότητα να εισάγετε και νέα μέλη. Οπότε, αν βλέπετε αυτό το βίντεο και έχετε κάποια ομάδα που θεωρείτε ότι είναι πιθανό να τους ενδιαφέρει αυτό που είδατε, μπορείτε για να κερδίσετε χρόνο να πατήσετε εσείς join στο back office σας και να στείλετε το link της προγραφής σε εκείνους. Και μετά να πληρώσετε όλοι μαζί μέχρι το cut of day. Μέσα στις πρώτες 30 μέρες, η ελληνική ομάδα μας αριθμεί πάνω από 170 επιβεβαιωμένα πληρωμένα μέλη. Έχουν πουληθεί αρκετά πάνω από 300 blog. Εμείς δεν έχουμε φτάσει το μέσο όρο των 4, αλλά δεν τα πήγαμε άσχημα, ειδικά όσον αφορά τα μέλη. Και σίγουρα αυτό που μου έχει κάνει εμένα μεγάλη εντύπωση είναι το πόσο γρήγορα ένα κοινό σαν εμάς, που κανείς μας δεν είναι εξοικειωμένος με το internet marketing, ανταποκρίθηκε σε αυτό και πόσο πολύ το καταλάβαμε κιόλας. Είναι αρκετά καλό αυτό. Γιατί ήδη πάρα πολύ έχουμε αρχίσει να βάζουμε διαφήμιση, έχουμε τάφη κλπ. Οπότε, κάντε κλικ εκεί που λέει προεγγραφή, προχωρήστε στο back office σας και θα επικοινωνήσετε είτε μαζί μου είτε με το συνεργάτη που σας πρότεινε αυτό το link.